Αμετανόητος εμφανίστηκε για ακόμη μία φορά ο Ταγκίπ Ερντογάν απέναντι στην παγκόσμια κατακραυγή για τη βεβήλωση της Αγίας Σοφίας. Πιστός στο δόγμα της αποκεμαλοποίησης της Τουρκίας που θέλει να πετύχει μέσα και από τη μετατροπή του οικουμενικού φάρου της Ορθοδοξίας σε τζαμί, ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε τα περί ιστορικού λάθους. 1934'te kimler müziğe çevirdi? Bu millet. Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basittir. Στην Αθήνα την ίδια ώρα εντείνονται οι ενέργειες σε όλα τα επίπεδα για τη διεθνή κινητοποίηση κατά της ιεροσυλής απόφασης. Απαντώντας τον παράζ των εμπριστικών δηλώσεων της τουρκικής διπλωματίας, ο Νίκος Δένδιας αντέστρεψε τις κατηγορίες εναντίον της Ελλάδας για καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών και υπενθύμησε την ξεκάθαρη καταδίκη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο χθες πήρε μια πολύ ξεκάθαρη θέση και εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτή τη θέση. Καταδίκασε, ή έκφρασταν condemn και ζήτησε την αναστροφή της απόφασης, την αλλαγή της απόφασης. Η Ελλάδα στη Θράκη, για ένα πληθυσμό γύρω περίπου 150.000 ίσως και λιγότερο, έχει γύρω στα 260 τζαμιά. Είναι νομίζω ο μεγαλύτερος κατακεφαλήν δείκτης τζαμιών στον πλανήτη. Σύμφωνα με τη Γενή Σαφάκ, την πρώτη προσευχή στις 24 Ιουλίου θα πραγματοποιήσει ο επικεφαλής των θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας, Αλή Ερμπάς, σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις ανησυχίες για το πλήγμα που μπορεί να επιφέρουν οι παρεμβάσεις στα ψηφιδωτάκια της αγιογραφίας του περίλαμπρου μνημείου της Ορθοδοξίας. Ο Ταγκίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τη Χουριέτα, ανέφερε ότι αναζητούνται εξελιγμένες τεχνολογικές μέθοδοι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελετή. Υπάρχουν δύο μέθοδοι γι' αυτό. Η μία είναι να καλυφθούν με μία κουρτίνα, η δεύτερη είναι, όπως σε ορισμένα μουσεία στην Ευρώπη υπάρχουν συστήματα συσκότησης που χρησιμοποιούνται για μία ορισμένη περίοδο, χωρίς να καταστρέψουν το έργο τέχνης, να φέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε και εμείς τον ίδιο τρόπο. Όμως την ίδια ώρα ο μουφτής Κομωτινής μέσω του Όπεν τάσεται για ακόμη μία φορά δημόσια κατά της ιερόσυλης πρωτοβουλίας Ερντογάν. Θεωρείτε, λέει, ότι είναι ασέβεια η απόφαση του Ερντογάν. Ασέβεια βέβαια. Αυτός έλεγε πριν λίγες μήνες πριν να πάρθει αυτή η απόφαση. Με το συντομότερο δηλαδή, όπως είπα, αυτά τα πράγματα, αυτή η απόφαση δεν ταιριάζει με τις αυθεντικές πηγές της θρησκείας μας. Η Αθήνα αναμένει και την κινητοποίηση της UNESCO.